Και πάμε να υποδεχτούμε. Είναι λίγο πιο έτσι. Έτσι, πάμε να υποδεχθούμε τον αγαπημένο αθλητή, τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον αρχηγό βεβαίως. Μας επισκέφθηκε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Το Σάββατο. Το Σάββατο συγκεκριμένα. Τον... Και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Τον φέραμε εδώ, τον καθίσαμε στον καναπέ. Μας είπε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε λοιπόν να τα παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε τώρα εδώ στο στούντιο της εκπομπής από το Ε μέχρι το Χ, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, ο οποίος είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις ευρωεκλογές. Είναι καλώς... και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις. Και φυσικά δεν χρειάζεται συστάσεις από περαιτέρω. Και ιδιαίτερα αγαπητός, και θα σου πω και γιατί μπορώ να το τεκμηριώσω, γιατί το είδα κιόλας να συμβαίνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια και για τη φιλοξενία. Εγώ το είδα και το λέω στην επίσκεψη εδώ στην Κατερίνη και στην βόλτα που κάνατε όλοι μαζί στον πεζόδρομο. Είδα τις εκδηλώσεις αγάπης. Αναμενόμενο θα έλεγα, διότι με το που ανακοινώθηκε το όνομα ότι είναι στη λίστα του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, ακούσαμε πολύ θετικά σχόλια. Τώρα θέλω να ρωτήσω πώς ο Θοδωρής Ζαγοράκης αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική με τις ευρωεκλογές. Πράγματι, διορθώνουμε τώρα με τις ευρωεκλογές. Σίγουρα για μένα δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, ούτε και στόχος ζωής να ασχοληθώ με την πολιτική. Απλά μετά την τιμητική πρόταση που μου έκανε ο Πρωθυπουργός και συζητήσεις με την οικογένεια, με το στενό μου περιβάλλον, αποφάσισα ότι, γιατί βιώνουμε καθημερινά τις καταστάσεις που συμβαίνουν στη χώρα μας με τους συνανθρώπους μας, με συγγενείς μας, με φίλους, οπότε θεώρησα ότι θα ήταν άτιμο να γυρίσω την πλάτη σε μια τέτοια πρόσκληση. Και ταυτόχρονα είναι και πρόκληση για μένα, γιατί όντως είναι δύσκολες οι καταστάσεις και πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε όπου μπορεί ο καθένας. Και στο αντικείμενο που μπορεί και γνωρίζει καλά ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να ασχοληθώ να μπω στο ευρωψηφοδέλτιο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα είναι πρωτόγνωρο αυτό της πολιτικής διαδικασίας. Σίγουρα όμως δεν είναι πρωτόγνωρο εκδηλώσεις του κόσμου, της αγάπης και του θαυμασμού. Σε όλη αυτή τη διάρκεια την προεκλογική, πού είσαι συνεχώς σε επαφές και σε κίνηση, τι εισπράττεις? Κοιτάξτε να δείτε, η πρίκα που μ' άφησε το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα είναι αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι καλύτερο για μας και για τα περισσότερα παιδιά, είτε που συμμετείχαμε στο γύρο, είτε ασχοληθήκαμε, παίξαμε ποδόσφαιρο και σε ελληνικές ομάδες, είναι η πρίκα που άφησε του κόσμου, η αγάπη του κόσμου, που αυτό είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Από εκεί και πέρα είναι και ευθύνη ταυτόχρονα αυτό το πράγμα, και είναι ευθύνη για τον καθένα μας, γιατί πλέον μεγαλώσαμε, δημιουργήσαμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι και στα παιδιά μας να αφήσουμε κάτι καλό εκεί που μπορούμε, το επισημάνω αυτό. Τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από τον κόσμο, χαρούμενα πρόσωπα όταν έχουμε να κάνουμε κουβέντα μεταξύ μας. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική, αυτό που συζητάμε είναι το σύνηθες. Δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα τα πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν δεν συσπηρωθούμε όλοι σαν χώρα, όλοι μαζί, και ακόμη και τα κόμματα θα βάλω μέσα, γιατί έχουμε αποδείξει ότι όταν είμαστε συσπηρωμένοι δεν μπορεί να μας αντιμετωπίσει κανείς. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι... είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Γιατί επιβάλλεται. Και ως λαός νομίζω έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διαψεύσουμε τα προγνωστικά και τα στοιχήματα, έτσι δεν είναι? Εντάξτε, το μεγάλο παράδειγμα το γύρω. Ναι, δεν νοείται τώρα. Εγώ δεν μπορώ σαν Θόδωρος, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μας γυρνάνε την πλάτη όταν μας βλέπουν ή όταν ακούνε για Ελλάδα, το εισπράττουν απαξιωτικά. Δηλαδή με θυμώνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το χωνέψω σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να το χωνέψω σαν Έλληνας. Οπότε πρέπει να αποδείξουμε, γιατί στο παρελθόν το αποδείξαμε αυτό, ότι μπορούμε να το κάνουμε και μπορούμε να πάμε και πιο ψηλά από αυτούς. Σίγουρα είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση τώρα σαν χώρα. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, ότι με τα μπράβο δεν έχει χορτάσει κανείς. Και τον τελευταίο καιρό τα εισπράττουμε τα μπράβο. Καιρός είναι να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο και να απαιτήσουμε πράγματα που θα είναι ουσιαστικά.
Ουσιαστικά αυτά που μας αξίζουν, γιατί τα ακριβώς, τα δικαιόμαστε, δεν τα απαιτούμε, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ζητήσουμε μόνο. Απαιτούμε κάποια πράγματα και πρέπει να δοθούν. Φαντάζομαι ότι και ο κόσμος αυτό σου λέει ότι τόσο καιρό κάναμε τις θυσίες, κάναμε υπομονή, κόψανε μισθούς, συντάξεις, στερηθήκαμε πάρα πολλά πράγματα, ακόμη και τις δουλειές πάρα πολύ. Άρα έρθει η ώρα να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι. Δεν είναι μόνο και δεν είναι και λαϊκισμός να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι. Αν δεν γίνουν συντονισμένα πράγματα και οργανωμένα, πάλι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Το να βγει και να λαϊκίζει οποιοδήποτε και να λέει ότι χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον κόσμο και δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον κόσμο. Αν δεν γίνει συντονισμένα με πλάνο, με ένα συγκεκριμένο οργανόγραμμα, πάλι τύχη δεν θα έχουμε. Γιατί έτσι γίνανε πολλά πράγματα και κατάληξαμε εδώ που είμαστε. Με προχειρότητες, με λόγια. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα περισσότερα κτίρια είναι ανεκμετάλλευτα. Ρημάζουν. Τώρα, επειδή έχουμε το Θοδωρή Ζαγοράκη εδώ, να φύγουμε λίγο από την πολιτική. Μόνο μια τελευταία ερώτηση. Θέλεις να κάνεις ερώτηση? Μόνο αν αυτή τη συσπήρωση που λες, που είναι αναγκαία, και τη συνεργασία, αν τη βλέπεις, αν υπάρχει. Ακόμη και στο κομμάτι των κομμάτων που λες, που συμφωνούμε. Κοιτάξτε, υπάρχει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Υπάρχει γιατί, ξέρετε, στα δύσκολα και όταν αρχίζει η μάζα να αντιδράει αρνητικά, εκεί βλέπεις ότι μαζεύονται τα πράγματα. Το θέμα είναι να μην γίνει, πριν γίνει αυτό, όσο μπορεί να υπάρχει συσπήρωση. Εγώ δεν λέω να βγαίνουν αγαπημένοι και να αγκαλιάωνες με τον άλλο, αλλά πρέπει, δεν γίνεται διαφορετικά. Το να βγαίνει ο ένας να κυνηγάει τον άλλον με λόγια, δεν είναι και ότι καλύτερο. Θέλουμε μια δυνατή φωνή, δηλαδή ενωμένη, για να βγει προς τα έξω. Μια ομάδα, συγκεκριμένο δηλαδή. Συγκεκριμένο πλάνο. Ήδη έχουμε δείξει σαν χώρα δείγματα το ότι ερχόμαστε σιγά σιγά. Και αυτό γίνεται επειδή υπάρχει ένα οργανόγραμμα και σίγουρα έτσι ο λαός υποφέρει, ο κόσμος υποφέρει. Υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας που έχουν πρόβλημα. Πρέπει όλοι να τραβήξουμε ένας με τον άλλον για να ξεκολλήσουμε από εκεί. Να φύγουμε λίγο από την πολιτική, να έρθουμε λίγο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, πώς, ποια μπορεί να είναι άλλη μεγάλη στιγμή μετά από αυτήν του Euro για τον Θοδωρή Ζαγοράκη? Εγώ εννοείται μπορώ να απαντήσω στις οικογένειες. Εννοείται, αυτό θα είναι η οικογένεια πάνω απ' όλα. Γιατί ξέρετε ότι αν δεν έχεις κοντά την οικογένεια, εγώ τώρα που το βιώνω, έτσι, δεν έχεις τύχη. Τύχη όχι αν είσαι τυχερός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά παίρνεις δύναμη. Πραγματικά και νομίζω ότι, και τους ευχαριστώ για αυτό, πέρασα και δύσκολες καταστάσεις. Αν δεν είχα την οικογένεια, δεν ξέρω πώς θα είχα ανταπεξέλθει από κάποια γεγονότα. Η οικογένεια είναι το στίγμα. Τι είπε η οικογένεια για την απόφαση της Ευρωβουλής? Κοιτάξτε, μας φάνηκε κάπως στην αρχή, δεν ήταν ότι καλύτερο, αλλά θεωρήσαμε ότι, και ξέρετε, δεν σας κρύβω, πριν από 2 χρόνια συζήταγα με τη σύζυγό μου πώς να πάμε στο εξωτερικό. Γιατί αυτά που βλέπαμε και ακούμε δεν ήταν και ότι καλύτερο, παιδιά μεγαλώνουμε και καταλαβαίνετε, όποιος έχει παιδιά μπορεί να καταλάβει ότι πλέον εμείς ερχόμαστε σε δεύτερη μοίρα και κοιτάζουμε τι θα κάνουμε για τα παιδιά μας. Αλλά νομίζω ότι όποιος μπορεί και αντέχει να μείνει και να το παλέψει, πρέπει να το κάνει. Πρέπει να το κάνει, γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν εδώ, θέλουν τα παιδιά μας να δημιουργήσουν εδώ, να δημιουργηθούν από την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι αμαρτία να βλέπουμε τη νεολαία να μεταναστεύει. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα, γιατί είναι και επιτακτική ανάγκη. Αν δεν έχεις αντίλογο ή άλλη πρόταση για να τους πείσεις να μείνουν, σαφώς δεν μπορείς να τους πείσεις. Εννοείται. Κάτσε. Να σας πω και κάτι. Και ο αντίλογος δεν φτάνει μόνο. Πρέπει να αρχίσουν και να αρχίσουμε με έργα. Υπάρχουν επιστήμονες που είναι στο εξωτερικό, Έλληνες, που διαπρέπουν και είναι τεράστια ονόματα. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην δεν είναι εδώ. Τους οποίους έχει μεγαλώσει η Ελλάδα, έχει πληρώσει η Ελλάδα, έχει εκπαιδεύσει η Ελλάδα και όταν φτάσουμε στο δηλαδή. Κάτι γίνεται. Όλοι εμείς δηλαδή, γιατί η εκπαίδευση κοστίζει. Η οικογένεια λοιπόν, ξεκίνησε από την οικογένεια. Είναι σημαντικό κομμάτι. Είναι σημαντικό κομμάτι. Βέβαια, το Α και το Ω. Αντλείς, παίρνεις δύναμη από εκεί και μπορείς να προχωρήσεις. Και επειδή το είπες και προηγουμένως, θυμώνεις που ακούς έτσι να μιλάνε για την Ελλάδα και όταν έχεις ζήσει όλα αυτά εκεί τότε με το Euro, που η Ελλάδα ήταν πολύ ψηλά, είχε πάει πολύ ψηλά
όχι μόνο με το Euro, αλλά και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαμε καταφέρει να παρουσιάσουμε μια πολύ ωραία Ελλάδα, αλλά τελικά ίσως και να ήταν μια πλασματική Ελλάδα, όπως φάνηκε. Κοιτάξτε, ό,τι έχει να κάνει με το Euro ήταν μια προσπάθεια και όλες τις χώρες, αλλά και συγκεκριμένες ομάδες που βρισκόταν εκεί. Και δεν ήταν μόνο 11-23 ποδοσφαιριστές, ήταν οι προπονητές, ήταν όλο το team, οι φροντιστές, οι γιατροί, οι παράγοντες. Και μήπως ήταν και όλος ο κόσμος που βρέθηκε εκεί. Δεν το συζητάμε, υπήρχε θετική ενέργεια, ήταν όλα χαρούμενα, αλλά μέσα στην ομάδα, επειδή καταλαβαίνετε, μια ομάδα είναι μια μικρή κοινωνία και αποτελείται από 30-40 χαρακτήρες. Και δεν θα έλεγα εγώ ότι είναι και εύκολοι χαρακτήρες, έτσι. Οπότε αν δεν μαζευτείς όλοι και να πας ότι έχουμε ένα κοινό στόχο. Αυτό είχαμε εμείς σαν ομάδα. Λέμε ότι έχουμε ένα κοινό στόχο. Δεν πρέπει να υπάρχει, παίζει, δεν παίζει κάποιος. Γιατί ξέρετε, το ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο άθλημα. Υπάρχουν πολλά. Αλλά όλα τα παιδιά ήμασταν προσιλωμένοι στο στόχο. Όλοι ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Γιατί οι ψυχολογίες, άλλοι είχαν οικογένεια πίσω, παιδιά, κάτι γινότανε. Και ήμασταν μια οικογένεια. Είναι μια μικρογραφία αυτό. Και καταφέραμε και πήραμε το Euro. Ούτε εμείς το πιστεύαμε, έτσι. Το πιστεύαμε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε το. Ούτε εμείς το πιστεύαμε. Εννοείται. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε. Γι' αυτό και το πανηγυρίσαμε τόσο πολύ, άλλωστε. Όλοι και όχι μόνο αυτό. Άφησε και μία πρίκα το πανευρωπαϊκό του 4, το ότι η εθνική Ελλάδα συμμετάσχει σχεδόν, όχι σχεδόν, εκτός από μία σε όλες τις τελικές φάσεις. Δηλαδή και τώρα που βρισκόμαστε στο παγκόσμιο είναι τεράστια επιτυχία. Νιώθεις ότι κουβαλάς ένα πολύ βάρη φορτίο σε ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνεις τη ζωή σου, με τελευταίο παράδειγμα αυτό της υποψηφιότητας για το Ευρωκοινοβούλιο, ότι σε δένει αυτό το κομμάτι της πορείας σου, της αθλητικής, της ποδοσφαιρικής? Όχι, δεν νιώθω ότι κουβαλάω βάρη φορτίο, απλά αισθάνομαι κάποια πράγματα και λέω ότι είμαστε υποχρεωμένοι, κάποιοι που πήραμε παραπάνω καμιά φορά από ό,τι αξίζαμε, πρέπει να τα επιστρέψουμε. Ο καθένας. Θεωρείς ότι πήρες παραπάνω? Εγώ ναι. Ναι. Εντάξει, να γίνεις πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκίνησαμε από το χωριό μου. Τα βήματα ήταν αργά αλλά σταθερά. Νομίζω ότι ήταν ευλογία Θεού αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες, έτσι. Και οφείλει όποτε χρειαστεί και όποτε μας ζητηθεί, πρέπει να είμαστε να δίνουμε παρόν. Αυτό αισθάνομαι και αυτό προσπαθώ να το κάνω όποτε χρειάστηκε να κάνω κάτι σοβαρό, κάτι συγκεκριμένο. Για τη χώρα. Και όχι μόνο. Έχω την αίσθηση ότι άνθρωποι που είναι στη δική σου την κατηγορία, δηλαδή είναι αναγνωρίσιμοι, έχουν καταφέρει σημαντικά πράγματα στη ζωή τους, είτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό ή οτιδήποτε άλλο, δημιουργούν περισσότερες προσδοκίες στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος περιμένει πιο πολλά, για παράδειγμα, από εσένα, από ότι από κάποιον άλλον, ο οποίος είναι ένας απλός πολιτικός, ένας απλός οτιδήποτε επάγγελμα. Κοιτάξτε, το νιώθεις αυτό? Όταν. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα να αποτελείς ειδωλό. Όταν μπήκα και έκανα συζητήσεις για την πολιτική και για την συμμετοχή μου στο Ευρωψηφοδέλτιο, το πρώτο που είπα, για να είμαι ξεκάθαρος από την αρχή, εμένα ο ρόλος μου θα είναι συγκεκριμένος για 3-4 πράγματα. Μην περιμένετε εγώ να μιλάω για την οικονομία της χώρας, για την υγεία της χώρας, για την άμυνα της χώρας, ό,τι έχει να κάνει αεροπορία ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ το πεδίο που θέλω να δράσω και νομίζω ότι υπάρχει πεδίο εκεί είναι συγκεκριμένο. Έχει να κάνει τον πολιτισμό, έχει να κάνει τον αθλητισμό, τον αθλητικό τουρισμό που είναι μεγάλο κεφάλαιο και βασικότερο από όλο που σας λέω, εκεί πρέπει να κάνουμε είτε είμαστε είτε δεν είμαστε μέσα στην πολιτική για την νεολαία. Αυτό, πώς να σας πω, που λέγαμε πριν, μας έδωσε κάτι παραπάνω, πρέπει να το δώσουμε πίσω. Είτε μας το δίνει, είτε όχι, πρέπει. Στους νέους ανθρώπους, στην Ελλάδα. Εννοείται. Στους τομείς λοιπόν που γνωρίζεις καλά, εκεί θέλεις να προσφέρεις. Λογικό. Νομίζω ότι είναι και πιο παραμελημένοι, δηλαδή αυτό που είπες για τον αθλητικό τουρισμό. Αλλά υπάρχει, τι έχουμε κάνει. Δεν το συζητάμε καθόλου σαν τουρισμό τον αθλητικό. Πραγματικά, σαν χώρα, τεράστιο πεδίο να δράσουμε πάνω στον αθλητικό τουρισμό. Και όλοι δεν λέμε ζούμε σε ένα παράδεισο. Και πού είναι αυτός ο παράδεισος? Μιλάμε ποια πόλη της Ελλάδος δεν έχει και από ένα αξιοθέατο ή κάτι καλό. Και όταν μιλάω για αθλητικό τουρισμό δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι ό,τι έχει να κάνει γενικά με τον αθλητισμό. Δεν μπορεί τώρα η Ελλάδα να μην φιλοξενεί ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν προετοιμασία εδώ.
μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Με το κλίμα που έχει και τις ναι, γιατί το έχω βιώσει αυτό και σαν ποδοσφαιριστής, σαν αθλητής. Το έχω βιώσει αυτό το πράγμα. Πηγαίνουν στο εξωτερικό. Ενώ υπάρχουν οι τοποθεσίες, υπάρχουν τα μέρη, το κλίμα βοηθάει, εμείς τα αφήνουμε πίσω. Και μιλάμε για ένα απλό πράγμα, έτσι. Δεν ξέρω πώς είναι, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, αλλά πρέπει να το απαιτήσουμε αυτό. Και πρέπει να προσελκύσουμε τους Ευρωπαίους, αν θέλεις, ή όποιους άλλους που είναι ξένοι, mm-hmm. πρέπει να το δουν αυτό, να το καταλάβουν. Mm-hmm. Αφήνουμε ανεκμετάλλευτα πολλά κομμάτια πάντως της χώρας μας. Και στον πολιτισμό, και στον αθλητισμό πολλές, και στην ιστορία της ως χώρα θα μπορούσε και αυτό να το εκμεταλλευτεί. Βέβαια, βέβαια. Είναι και αυτό σας είπα, το πεδίο να δράσει είναι τεράστιο. Mm-hmm. Αλλά ο καθένας στο ρόλο του. Όπου μπορεί να. Και νομίζω να είναι σημαντικό να το καταλάβουν αυτό και να το καταλάβουν αυτοί που είναι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Στο τι μπορεί τελικά να προσφέρει ο καθένας και πού μπορεί. Δεν το ακούμε συχνά. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Εγώ είμαι καλός αυτό. Παιδιά, εγώ σας είπα, δεν μπορώ να σκέφτομαι σαν πολιτικός ή να μιλάω σαν πολιτικός. Λέω αυτά που αισθάνομαι, αυτό που έκανα πάντα, αυτό θα κάνω. Και νομίζω ότι είναι και το δίκαιο αυτό, όπως είναι και δίκαιο αυτό που γίνεται με την ψήφο. Ότι. Ο Έλληνας πολίτης πρέπει να θέλει πιο, να στέλνει στο Ευρωκοινοβούλιο ευρωβουλευτές. Γιατί πριν την προηγούμενη ήταν διαφορετικά. Οπότε αυτός θα κρίνει, αυτός θα αποφασίσει και οι άλλοι όποιοι πάνε πρέπει να εκτελέσουν. Ακριβώς. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία σε εσάς. Ευχαριστούμε. Έγινε. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.